δυστυχώς πάλι η εστίαση θα είναι αυτή που θα τα πληρώσει. Θα πληρώσει δηλαδή το τίμημα. Δεν ξέρουμε ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει, αλλά εντάξει, πρέπει να μειωθούν και τα κρούσματα. Τι να πω τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όταν ανεβαίνουν τα κρούσματα, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Εμείς έχουμε πει σαν σύλλογος ναι στον εμβολιασμό, όχι όμως στο διχασμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάζουμε μέσα, να λέμε ότι θα μπαίνουν εμβολιασμένοι μόνο οι άνθρωποι με rapid test, ενώ μέχρι χθες τα self-test ήταν αξιόπιστα, ξαφνικά δεν γίνανε αξιόπιστα. Δηλαδή θα δημιουργήσει προβλήματα, πιστεύω, στον κλάδο. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι να υπάρχει κατανόηση και από την κυβέρνηση και ο κόσμος λίγο να παροτρύνω τον κόσμο να εμβολιαστεί, να το κάνει, γιατί είναι πλέον αναγκαίο. Και έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, τι λένε οι συναδελφοί, θα γίνει αμυγός, τα καταστήματα θα είναι μεικτά? Όχι, όχι, εμείς έχουμε πει, περιμένουμε την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα και έχουμε πει η πλειονότητα των καταστημάτων, το 90% δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να απολύσουμε κανέναν εργαζόμενο που δεν θέλει να εμβολιαστεί, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε πελάτες στους οποίους τους έχουμε χρόνια. Και για τον Α ή Β λόγο, γιατί είναι αλλεργικοί, γιατί να τους αφήνουμε έξω από το κατάστημα. Να μην αφήνουμε δηλαδή ανθρώπους να καθίσουν μέσα στο κατάστημα. Γιατί αν τολμήσει να το κάνει κάποιος, καταλαβαίνετε ότι αυτός τον κόσμο, αυτή την παρέα δηλαδή, την έχει χάσει μια για πάντα.